έτσι από τους πρωταγωνιστές και ένας από τους πρωταγωνιστές εχθές και στην Κεντρική Επιτροπή είναι η κυρία Βιέρη, που και είναι και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κυρία Βιέρη. Από τους στενούς συνεργάτες του νέου Προέδρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Και να σας ρωτήσω, να το πάρουμε από την αρχή. Ο κύριος Κασελάκης στην Κεντρική Επιτροπή πήγε και πρότεινε δημοψήφισμα. Στο τέλος το πήρε πίσω το δημοψήφισμα. Και πολλοί λένε, το δημοψήφισμα γιατί μπήκε στο τραπέζι που προκάλεσε αντιδράσεις. Επειδή ακριβώς θα παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Χασαπόπουλε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, δεν έβαλε στην Κεντρική Επιτροπή το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Είχε προηγηθεί ένα διάγγελμα και ένας οδικός χάρτης, μία πρόταση. Ο πρόεδρος το έβαλε πάντως. Λέγοντας ότι. Λίγο πολύ, έτσι κοντολογείς, ότι συμπεριφορές που περιλαμβάνουν ύβρις προς τον πρόεδρο αλλά και προσβολές προς τα ίδια τα μέλη και το κόμμα δεν συνάδουν με την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πολύ περισσότερο με την αριστερά. Προϊόντος όμως του χρόνου και της διαδικασίας στις εργασίες της διήμερης Κεντρικής Επιτροπής, όπως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων, είναι αυτό που λέμε παρέλκει υπόθεση ή παρέλκει ο λόγος για τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να το κάνει αυτό. Τα τέσσερα πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που εγκαλούνταν είχαν ήδη αποφασίσει μόνοι τους να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το δημοψήφισμα όμως το πυροδότησε αυτό. Την στάση του Προέδρου αλλά και μεγάλης μερίδας και των μελών και στελεχών πυροδότησε η συμπεριφορά. Και οι δηλώσεις, εγώ θα σας έλεγα, δεν είναι καν αν είναι καλές ή κακές δηλώσεις. Αν δεν φεύγαν αυτοί το δημοψήφισμα θα γινόταν. Λέω ότι εκ των πραγμάτων παρέλκει το ζήτημα. Το κατάλαβα αυτό. Αν δεν φεύγαν αυτοί, θα επέμενε στο δημοψήφισμα. Θα επέμενε στη διαδικασία που είχε προτείνει ο Πρόεδρος. Ότι για μία εβδομάδα θα περίμενε κάποιος να συνεδριάσει το αρμόδιο και προβλεπόμενο από το καταστατικό όργανο της Επιτροπής Διοντολογίας και μετά θα προσέφευγε στο 15% που προβλέπεται. Ουδέποτε έγινε αυτό. Για να είναι ξεκάθαρο. Αλλά τώρα να σας πω ότι ούτως ή άλλως μιλάμε για την επόμενη μέρα. Μία μέρα σκληρής, δύσκολη. Χωρίς χαρά, χωρίς πανηγυρισμού, κανείς δεν χαίρει και δεν επιχαίρει γι' αυτό. Αποδυναμωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη. Ένα ΣΥΡΙΖΑ αποδυναμωμένος. Εγώ θα σας έλεγα ένα ΣΥΡΙΖΑ ενδυναμωμένος από πείσμα και ζήλο και θέληση να προχωρήσει μπροστά, κυρία να Βγέλη, κοιτάξει. Να σας το πω λίγο. Ναι, ολοκληρώσει και να σας λυπώ λίγο. Να κοιτάξει αυτό που πραγματικά στο οποίο πρέπει να είναι προσιλωμένος ένας αριστερός, ένας προοδευτικός άνθρωπος, μέλος, στέλεχος, πρόεδρος, που είναι τα βασικά προβλήματα της κοινωνίας και των ανθρώπων. Δεν έχουμε πολυτέλεια, δεν έχει ο κόσμος πολυτέλεια να παρακολουθεί όλα αυτά που γίνονται, που λέγονται, που συζητώνται, θέλει προτάσεις. Ξέρετε θέλει κάτι λύσεις, όμως, ο κόσμος ψήφισε τον κύριο Κασελάκη, γιατί από τον κόσμο προήλθε ο κύριος Κασελάκης από την ψήφο του, προκειμένου να δει ένα ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, ένα ΣΥΡΙΖΑ συσπηρωμένο, ένα ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι απόλυτα επικίνδυνο. Αυτό ακριβώς. Πλησιάζουμε τους δύο μήνες προεδρίας του Στέφανου Κασελάκη. Νομίζω πως θα προσεκεί επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια και όλη η φαιά ουσία. Να σας πω ότι 12 η ώρα σήμερα. Ο Πρόεδρος έχει συνάντηση, επίσκεψη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε αλωνίσει σχεδόν όλη την Αθήνα, περιοχές της Πελοποννήσου, ακριβώς για να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους, στα προβλήματά τους. Είχε συναντήσει με θεσμικούς εκπροσώπους. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται με επιλογή του Προέδρου, ούτε των συντρόφων και των συντροφισσών που πραγματικά είναι προσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Άρα, για να το κλείνουμε. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, παραμένει προσιλωμένο σε αυτό. Κάποιοι επέλεξαν και κάποιες άλλους δρόμους. Πλέον δεν θα αξιολογούμε ούτε θα αξιολογούνται για αυτά που λένε για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα αξιολογούνται αυτά που λένε και αυτά που κάνουν για την κοινωνία και κυρίως την αντιπολίτευση που θα κάνουν στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τι κάνει εντύπωση. Ότι σε όλα τα κόμματα, παρακαλώ, οι αρχηγοί, και γενικώς το βλέπετε, επειδή υπάρχει και ένδυα στελεχών κτλ. Όλοι προσπαθούν να συνθέσουν απόψεις και να κρατήσουν στελέχη, πολύ περισσότερο και ιστορικά στελέχη. Εδώ με το καλημέρα βλέπουμε ένα αρχηγό που λέει: αν δεν σας αρέσει, σηκωθείτε, φύγετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι περιγράφεται ακριβώς αυτό που έχει προηγηθεί, αυτό που έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι σε κανένα κόμμα και σε καμία εσείς χώρα. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά ότι κουβέντες υπόθηκαν και για τον κύριο Τσίπρα. Ένας νέος πρόεδρος δεν λιδωρήθηκε. Εγώ δεν λέω να κρίθηκε, να επικρίθηκε ή ακόμα και να το έγινε και πολύ σκληρή κριτική ή και να είπε κάποιος και μια κουβέντα παραπάνω.
Αυτή η κριτική, ακόμα και πιο κακοπροαίρετη, νομίζω ξεπέρασε κάθε γραμμή ανοχής, όχι από τον ίδιο προσωπικά, αλλά νομίζω και από τον ίδιο οποιονδήποτε αισθάνεται ένας ευαίσθητος, δημοκρατικός άνθρωπος και δίκαιος. Θεωρείτε ότι είναι δίκαιο και δεν έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με αυτό μετά από όλες αυτές τις... Λέω ότι στην πολιτική λέγονται λόγια. Δεν λέγονται. Δεν λέγεται ότι είσαι βαλτός, φερτός, ότι είσαι διαφθαρμένος, ότι είσαι Πέπε Γκρίλο. Δεν λέγονται. Αυτά τα ιστορικά στελέχη κύριε... δεν τα έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, αλλά από την ιστορία κρατάμε αυτό που μπορεί να γραφτεί και στο μέλλον ως καλές σελίδες της ιστορίας. Γιατί δύο μήνες τώρα... πάρα πολλά λόγια και πάρα πολύ φαιά ουσία από σεβαστά στελέχη με ιστορία. Οι λέξεις που βγήκαν από το στόμα δεν ήταν ακριβώς για να προσφέρουν προς αυτό, να προσφέρουν στην ενότητα. Εγώ ακόμα σας λέω και να συμβουλέψουν τον νέο πρόεδρο, που είναι λογικό. Έγιναν ακριβώς για να πληγώσουν την ενότητα, να πληγώσουν την εικόνα και στη τελική ανάλυση να πληγώσουν και να αποθαρρύνουν τον ίδιο τον κόσμο, να τον απομακρύνουν. Δηλαδή... Επομένως, να είστε σίγουροι και ο κόσμος που μας παρακολουθεί να είναι σίγουρος ότι από σήμερα οποιαδήποτε προσπάθεια καταβάλλεται είναι ακριβώς για να είμαστε επικεντρωμένες και επικεντρωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Να περάσουμε λίγο τώρα στο κυρία Αχτσιόγλου, γιατί δεν είναι και σίγουρο αν η κυρία Αχτσιόγλου θα παραμείνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, είπε ότι χρησιμοποιούνται μέθοδοι alt-right. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι κάτι που τιμά τον κύριο Κασελάκη και είχαμε και την ιστορία με το τηλέφωνο. Ο κύριος Κασελάκης λέει την πήρα, η κυρία Χτσιόγλου λέει ουδέποτε με πήρε. Μην με βάζετε πάλι σε μια διαδικασία να κρίνουμε και να αξιολογούμε πάλι λέξεις, φράσεις. Εγώ λέω ότι από σήμερα αξιολογείται ο καθής για την προσπάθεια που καταβάλει ακριβώς να είναι προσιλωμένος. Νομίζω ότι ο πρόεδρος... επιχείρησε κάθε φορά, και εγώ θα σας θυμίσω λίγο και τις προσπάθειες που είχε καταβάλει με τις συναντήσεις με τον κύριο Φίλη, με τον κύριο Τσακαλώτο, λίγη ώρα πριν από το εκτελεστικό γραφείο, με την Εύφη Αχτσιόγλου και χθες πάλι πριν από την έναρξη των εργασιών. Ναι, προχθές μάλλον. Εγώ, αυτό που δεν καταλαβαίνω. Θέλω να σας πω, δηλαδή. Αυτές, μπορεί... Ο οποίος δεν συμφωνεί με τον κύριο Κασελάκη. Λέω, απαντάω στο προηγούμενο ερώτημά σας. Μπορεί κανείς ή καμία να ισχυριστεί ότι δεν κατέβαλε και δεν συνεχίζει να καταβάλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάθε προσπάθεια ενωτική και να μην, ούτως ώστε να μην περισσέψει κανείς. Εξάλλου, εχθές κύριε Χασαπόπουλε, εχθές στο μήνυμά του είπε ότι μηδενίζουμε λίγο πολύ, έτσι, και πάμε όλοι μαζί. Εγώ είμαι ένας δίκαιος αξιοκρατικός άνθρωπος για να δουλέψουμε όλοι μαζί ακριβώς για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Χωρίς ομάδες, χωρίς τάσεις. Mm-hmm. Η μοναδική τάση είναι η δημοκρατική τάση, δηλαδή η βάση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να προχωρήσουμε. Άρα μαζί. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν πάει να αφαιρέσει οποιαδήποτε τάση, την τάση της Αχτσιόγλου, την τάση του Τεμπονέρα, και να υπάρχει μία δεν ξέρω, ένας δρόμος τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι, κάτι το οποίο δηλαδή ανακαλύπτουμε την πυρίτη. Αυτό θέλει ο κόσμος. Αυτό θέλει ο κόσμος. Πάντως και διαφορετικές απόψεις. Είναι καλό να ακούγονται μέσα στην ακόμα. Προφανώς είναι διαφορετικές απόψεις. Και θα ακούσετε, και εγώ μπορεί να έχω την προσωπική μου άποψη οποιοδήποτε στέλεχος, αλλά υπάρχουν όργανα, υπάρχουν διαδικασίες. Απλά θυμόμαστε ότι όποιος διαφωνεί, τι λέτε, χθες, να φεύγει. Όχι, χθες, λέω για αυτούς που έμεναν, κύριε Χασαπόπουλο. Το πέμπτη φάλαγγα και ένα αρρωστημένο κόμμα, δεν τα λες εύκολα. Λέω, κύριε Χασαπόπουλο, ότι χθες, ή μάλλον προχθές, όσοι παρέμειναν μέσα στην αίθουσα για τη διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής, είστε πάρα πολύ έμπειρος στα πολιτικά και στα συνέδρια και σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία, αλλά ήταν μια κομματική διαδικασία. Σκληρές κουβέντες που άκουσε ο πρόεδρος, σκληρή ενδεχομένως. Αλλά έτσι είναι στα όργανα. Δεν έφυγε κανείς, έμεινε εκεί και στο τέλος έμεινε ο σεβασμός στους διακριτούς ρόλους, στη θέση και στην αποστολή που έχει ο καθένας, στο μερίδιο που του αναλογεί. Στη τελική ανάλυση, επιτέλους, ας αφαιθεί καθαρό το τοπίο που λένε, ακριβώς για να κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε. Ευχαριστώ έτσι πολύ. Αλλιώς, γιατί άνοιξε μεγάλη κουβέντα. Να σε ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλά. Να είστε καλά και υγεία να λοιπόν, έχουμε. Λοιπόν, πάμε να παραδώσουμε σκυτάλι, παιδιά. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά αύριο το πρωί, πρώτα Θεός. Εδώ θα είμαστε από τις 5 όπως κάθε πρωί η πρωινή σας παρέα. Προσοχή στους δρόμους, βρέχει.